Κανείς δεν είχε δει τον Φωκίωνα τον Αθηναίο, ούτε να γελάει, ούτε να κλαίει. Κατά τη διάρκεια μιας συνέλευσης στην εκκλησία του Δήμου, σε κάποιον που του είπε «Φωκίωνα, φαίνεσαι να σκέπτεσαι κάτι», του απάντησε «Σωστά υποθέτεις, γιατί πράγματι σκέφτομαι εάν μπορώ να αφαιρέσω κάτι από όσα σκοπεύω να πω στους Αθηναίους». Όταν δόθηκε χρησμό στου Αθηναίους ότι υπάρχει ένα άνδρας στην πόλη που εναντιώνεται προ τι απόψει όλων, και οι Αθηναίοι απαιτούσαν να ψάξουν ποιο είναι, και φώναζαν, ο Φωκίωνα είπε ότι αυτό που ψάχνουν είναι ο ίδιο, γιατί μόνο σε αυτόν δεν άρεσε τίποτε από όσα έκαναν και έλεγαν οι πολλοί. Όταν κάποτε έδωσε συμβουλές στην εκκλησία του Δήμου και επιδοκιμάστηκε και έβλεπε ότι όλοι δέχτηκαν τις απόψεις του, γύρισε προς τους φίλους του και είπε «Μήπως μου είχε διαφύγει να πω κάτι κακό» Όταν οι Αθηναίοι ζητούσαν χρήματα για κάποια θυσία και οι άλλοι έδιδαν, ενώ ζητήθηκαν από αυτόν πολλές φορές, του είπε «Θα ντρεπόμουν να δώσω σε εσάς και να μην επιστρέψω σε αυτόν εδώ τα χρωστούμενα» δείχνοντας συγχρόνως και τον δανειστή. Όταν ο ρήτορας δημοσθένης του είπε «Θα σε σκοτώσουν οι Αθηναίοι», του απάντησε «Εμένα, αν τρελαθούν, μα το δία, και σένα, εάν μείνουν στα λογικά τους». Όταν ο συκοφάντης αριστογείτονας επρόκειτο να εκτελεστεί στη φυλακή, καταδικασμένος σε θάνατο, και ζητούσε να τον ο Φωκίωνα και οι φίλοι του δεν τον άφηναν να πάει σε φαύλο άνθρωπο, απάντησε σε αυτού. Και πού κάποιο θα μπορούσε να μιλήσει καλύτερα με τον Αριστογείτονα. Όταν οι Αθηναίοι εκδήλωναν την οργή τους εναντίον των Βυζαντίων, που δεν δέχονταν στην πόλη τους τον στρατηγό Χάριτα, σταλμένο με στρατό για να του βοηθήσει εναντίον του Φιλίππου, ο Φωκίων είπε ότι δεν πρέπει να οργίζονται με όσους συμμάχους δεν τους εμπιστεύονται, αλλά με όσους από τους στρατηγούς δεν τους εμπνέουν εμπιστοσύνη. Τότε εκλέχτηκε ο ίδιος στρατηγός και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των Βυζαντίων, υποχρέασε τον Φίλιππο να φύγει άπρακτος. Όταν ο βασιλιάς Αλέξανδρος του έστειλε δώρο 100 τάλαντα, ρώτησε τους κομιστές γιατί από τόσους πολλούς Αθηναίους ο Αλέξανδρος δίδει αυτά τα χρήματα μόνο στο Φωκίωνα. Και όταν εκείνοι απάντησαν ότι μόνον αυτόν θεωρεί καλό και ενάρετο Αθηναίο, είπε «Ας με αφήσει λοιπόν και να φαίνομαι και να είμαι τέτοιο. Όταν ο Αλέξανδρος ζητούσε τριήρης, οι πολίτες απαιτούσαν ονομαστικά να πάρει το λόγο ο Φωκίωνας και να του συμβουλεύσει. Αφού ανέβηκε στο βήμα, είπε Σα συμβουλεύω λοιπόν ή να επιβάλλεστε με τα όπλα στους ισχυρούς ή να είστε φίλοι των ισχυρών». Όταν εξαπλώθηκε μία φήμη για το θάνατο του Αλεξάνδρου και οι ρήτορες διαγωνίζονταν να ανέβουν στο βήμα και πρότειναν να μην καθυστερήσουν αλλά να κηρύξουν αμέσως πόλεμο, ο Φωκίων τους συνέστησε να περιμένουν και να διασταυρώσουν την είδηση με βεβαιότητα. Και είπε αν πέθανε σήμερα, θα είναι νεκρός και αύριο και την τρίτη μέρα. Όταν οι Μακεδόνες επιτέθηκαν στην Αττική και κατέλαβαν τα παράλια, ο Φωκίων επιστάθευσε τους ενήλικες. Και καθώς πολλοί προσέτρεχαν σε αυτόν και τον συμβούλευαν να πιάσει αυτό το λόφο ή να παρατάξει εκεί τη σαιδωτική του δύναμη, τότε αυτός είπε «Ηρακλή, πόσους πολλούς στρατηγούς βλέπω αλλά λίγου στρατιώτε. Ύστερα συγκρούστηκε νικηφόρα και σκότωσε τον στρατηγό των Μακεδόνων, Νικίωνα. Μετά από λίγο καιρό οι Αθηναίοι ιτήθηκαν στον πόλεμο και υποχρεώθηκαν από τον αντίπατρο να δεχτούν φρουρά. Όταν ο επικεφαλής τη φρουρά, Μενίλος, προσέφερε χρήματα στο Φοκίωνα, αγανακτισμένο του είπε ότι ούτε εκείνο είναι καλύτερο από τον Αλέξανδρο, και ότι ο λόγο για τον οποίο θα τα δεχόταν τώρα είναι πολύ χειρότερο από τότε που δεν τα δέχτηκε. Ο αντίπατρος είπε ότι από τους δύο φίλου του στην Αθήνα ούτε τον Φωκείο να έπεισε να δεχθεί χρήματα, ούτε κατάφερε να χορτάσει δίδοντα χρήματα στον Δημάδη. Όταν ο αντίπατρος ζήτησε να κάνει ο Φωκίωνας κάτι άδικο, του είπε « Αντιπατρέ, δεν μπορείς να έχεις το φωκίωνα και φίλο και κόλακα. Μετά το θάνατο του αντίπατρου και την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Αθήνα, επιβλήθηκε η ποινή του θανάτου από την εκκλησία του Δήμου στο φωκίωνα και στους φίλους του. Οι άλλοι λοιπόν οδηγούνταν για εκτέλεση κλέγοντας, ενώ ο Φωκίων, που βάδισε σιωπηλός, τον πλησίασε κάποιος από τους εχθρούς του και τον έφθισε στο πρόσωπο. Και εκείνο, κοιτώντα προ του άρχοντες, είπε: Δεν θα σταματήσει κάποιο αυτόν να ασχημονεί. Και όταν λίγο πριν την εκτέλεσή του ένα έκλεγε και γανακτούσε, του είπε: Δεν σου αρκεί, θούδιπε, που πεθαίνει μαζί με το φωκίωνα. Και όταν του έδωσαν τελικά να πιει το ποτήρι με το κόνιο, και κάποιος τον ρώτησε αν έχει πει κάτι στο γιο του, απάντησε «Εγώ βέβαια το αφήνω εντολή και τον παρακαλώ να μην κρατήσει καμία κακία εναντίον των Αθηναίων». Ο Πισίστρατος, ο τύρανος των Αθηνών, όταν κάποιοι από τους φίλους του αποστάτησαν και κατέλαβαν τη φυλή, πήγε κοντά τους κουβαλώντας και το στρώμα του. Και όταν εκείνοι τον ρώτησαν να μάθουν τι θέλει, απάντησε. Αν σας πίσω να σας πάρω. Αν δεν σας πείσω, να μείνω μαζί σας. Και γι' αυτό έχω έρθει με τις αποσκευές μου. Όταν κάποτε κατηγόρησαν τη μητέρα του ότι αγαπά κρυφά κάποιο νεαρό και συναντιέται μαζί του, αφού κάλεσε τον νεαρό σε δείπνο, τον ρώτησε πώς πέρασε. Και όταν ο νεαρός απάντησε ευχάριστα, του είπε « έτσι θα περνάς κάθε μέρα, εάν αρέσεις τη μητέρα μου. Και όταν ο Θρασίβουλος που αγαπούσε την κόρη του, τη συνάντησε και τη φίλησε, εξωθούμενος από τη γυναίκα του εναντίον του, τη είπε «Άμα μισούμε αυτούς που φιλιούνται, τι θα κάνουμε σε αυτούς που μας μισούν» Ύστερα έδωσε στο Θρασίβουλο για γυναίκα την κόρη του. Κάποτε που σκόπευε να παντρευτεί άλλη γυναίκα και τα παιδιά του τον ρωτούσαν να μάθουν μήπως έχει από αυτούς κάποιο παράπονο, απάντησε «Καθόλου. Είχα μόνο επένου να πω και παντρεύομαι γιατί θέλω να κάνω κι άλλα παιδιά σαν και εσάς». Ο Δημήτριος ο συμβούλευε το βασιλιά Πτολεμαίο να αποκτήσει και να διαβάσει βιβλία σχετικά με τη βασιλεία και την άσκηση της εξουσίας. Γιατί όσα δεν έχουν το θάρρος να πούν οι φίλοι στους βασιλείς, είναι γραμμένα σε βιβλία.